Ξεκινήσω με τον κύριο Δελή. Κύριε Δελή, μιλάμε για σας μια ακούω. Ταλαιπωρία φοβερή του κόσμου. Και ακούσαμε προηγουμένως και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ζητάει συγγνώμη, να μην ζητάει για παραλήψεις οι οποίες έχουν γίνει, να δείχνει την Αττική Οδό, την λανθασμένη εκτίμηση για το πότε θα ερχόταν το κύμα της κακοκαιρίας, αν καθυστέρησε λίγο να έρθει το ραντεβού που είχε με την Αθήνα ιδιαίτερα. Θέλουμε την εκτίμησή σας. Κοιτάξτε, είναι αναμφισβήτητο ότι ξεχυλίζει η οργή, κύριε Παπαδάκη, στον κόσμο για αυτά που γίνανε όλες τις τελευταίες μέρες, για την ταλαιπωρία που πέρασε ο κόσμος, για τον κίνδυνο που διέτρεξε, για τις καταστροφές από έναν χιονιά απολύτως αναμενόμενο, απολύτως προβλέψιμο, για τον οποίο γνωρίζαμε εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο όλα αυτά να χρεωθούν στην ανικανότητα, στην ολιγορία, στην έλλειψη συντονισμού. Ασφαλώς και υπάρχουν όλα αυτά, κύριε Παπαδάκη. Όμως εμείς ως ΚΚΕ θέλουμε να δείξουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι πίσω από αυτά τα προφανή βρίσκεται και ένα κράτος, ένα κράτος, αστικό κράτος το λέμε εμείς, του οποίου ο χαρακτήρας, η λειτουργία του δεν ευνοεί την ικανοποίηση, δεν λειτουργεί για να ικανοποιούνται και για να προστατεύονται οι λαϊκές ανάγκες. Το έχουμε δει αυτό στα καμένα της Εύβοιας, της Ηλίας, της Αττικής πρόσφατα, στις πλημμύρες της Καρδίτσας, στους σεισμόπληκτους της Κρήτης. Όλα αυτά δεν είναι παραδείγματα που ακριβώς τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό τον οποίο διατυπώνει το ΚΚΕ. Αυτό το κράτος που δεν μπορεί, αδυνατεί, αδιαφορεί, όπως θέλετε πείτε το, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα σύγχρονα αιτήματα των πολιτών του, είναι αυτό που παραδίδει και τις συγκοινωνίες του, παραδίδει τους δρόμους του, παραδίδει την ενέργεια σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα αποτελέσματα των οποίων τα βλέπουμε τώρα σε τέτοιες καταστροφές. Η Αττική Οδός είναι μια ιδιωτική οδός, κύριε Παπαδάκη. Η Τρένοσέ είναι μια ιδιωτική εταιρεία και είχαν αυτή την ταλαιπωρία οι άνθρωποι που πέρασαν. Ο ΔΔΕ, η παλαιά ΔΕΗ, έχει γεμίσει από εργολάβους. Όλα αυτά λοιπόν, να πώς έχουν την εξήγησή τους, να πώς εξηγούνται και πώς έρχεται τελικά όλη αυτή η ταλαιπωρία να πιέσει ένα κόσμο ήδη πιεσμένο από πάρα πολλά προβλήματα, από την πανδημία, από την ακρίβεια κτλ. Και να σας πω και κάτι, κύριε Παπαδά, για αυτό το κράτος, ξέρετε, το κατηγορούμε αυτό το κράτος για ανίκανο, για αργόσυρτο κτλ. Αυτό το κράτος βρίσκει πάρα πολύ εύκολα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, τόσα θα δώσει τώρα με τον αναπτυξιακό νόμο που συζητιέται στη Βουλή, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αυτοί θα τα ροκανίσουν για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό το κράτος που δεν μπορεί να προστατέψει ολόκληρες περιοχές όπως η Εύβοια και η Ηλία, είναι πάρα πολύ γρήγορο, ξέρετε, και πολύ επιτελικό να καταστρώνει πράσινες business πάνω στα καμένα. Αυτό το κράτος που έχει κρατήσει ακόμα και τώρα που μιλάμε διαλυμένη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν μιλώ για τα νοσοκομεία, ξέρετε, εκεί είναι γνωστή η κατάσταση. Μιλώ για τα κέντρα υγείας, για τα περιφερειακά ιατρία στην επαρχία, τα οποία ουσιαστικά δεν λειτουργούν και μένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι χωρίς υγειονομική περίθαλψη. Βρίσκει μια χαρά χρήματα, εκατομμύρια, για να ταΐζει τους μεγάλους κλινικάρχες. Αυτό το κράτος που έχει τσακίσει το λαό στους φόρους, βάζει τους εφοπλιστές να πληρώνουν εθελοντική φορολογία. Κύριε Δελή, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι σύντομος ο χρόνος, πολύ προτεραιότητες του. Δεν κόβω τον ιρμό σας. Νομίζω ότι δώσατε το στίγμα της δικής σας αντιμετώπισης και κριτικής με τον τρόπο που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θέλω να περάσουμε σε ακόμα καθυστερεί, καθυστερούν ακόμα. Το βλέπουμε, παρακολουθώ την εκπομπή σας. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο εγκλωβισμός. Ακόμα υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες σπίτια που δεν έχουν ρεύμα. Είναι δυνατόν μετά από τρεις μέρες? Και βγάλαμε και ανθρώπους και μας το είπαν αυτό. Κύριε Γιαννούλη. Πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα όλα αυτά, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Γιαννούλη, άμεσα.